Η τότε προσπάθεια δεν αποδόθηκε. Δεν θα μπω στην φιλολογία του γιατί. Όμως έφτασε η ώρα να κάνουμε μια νέα προσπάθεια. Καλόπιστα, καλόπιστα και καλοπροαίρετα. Πάνω σε μια βάση που θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη. Και αν αγαπητοί συνάδελφοι με τις πράξεις μου μπορώ να συμβάλλω, δεν θα διστάσω στιγμή να κάνω αυτό που πρέπει. Ποτέ μου δεν είδα την πολιτική ως επάγγελμα. Αν βρίσκομαι εδώ είναι γιατί πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στο κοινό καλό. Στο σύνολο της πατρίδας μας, στον συνάνθρωπό μου, ακόμα και όταν δεν το βλέπει και μου κάνει και κριτική. Και με τις πράξεις μου θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Ελπίζω να συμβολήσουν αυτές οι πράξεις μου μια διαφορετική εικόνα και κουλτούρα στην πολιτική μας ζωή. Στον πολιτικό κόσμο της χώρας. Στα μίντια, αλλά και για τον πολίτη της χώρας. Ότι ναι, και ο πολιτικός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι πρωθυπουργός, κοιτά πρώτα το συμφέρον του τόπου. Είναι Έλληνας που πονάει τον τόπο. Ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα δεν είναι κοινική. Υπάρχει πίστη, υπάρχουν αξίες που ο καθένας μας κουβαλά. Ότι τελικά αυτό που είναι δύναμη είναι να υπηρετεί κανείς τις αξίες του. Ενώ είναι αδυναμία η δήθεν καπατσοσύνη και ίντριγα στην πολιτική ζωή. Με τις πράξεις μου θέλω να συμβολήσω ότι ναι, μπορούμε και θυσίες να κάνουμε για το γενικό καλό. Ο καθένας μας να βγει από τον ιδιωτικό του χώρο και να βρεθούμε στον κοινό μας χώρο, στις πλατείες, στις γειτονιές, μαζί και πάλι για το κοινό καλό. Αν βοηθήσω στο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ναι, είναι μια συλλογική, πατριωτική μας υποχρέωση, υποχρέωση αλληλεγγύης να πληρώνουμε τους φόρους. Αν με τις πράξεις μου δώσω ένα μήνυμα ότι δεν είμαστε μεταξύ μας εχθροί, ότι μπορούμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον χωρίς μίσος, χωρίς πόλωση, ακόμα και με αλληλεγγύη και αγάπη. Αν με τις πράξεις μου μπορώ να στείλω ένα μήνυμα ότι η χώρα αυτή αξίζει. Αξίζει να μην την εγκαταλείπουμε. Η νέα γενιά να μην φεύγει στο εξωτερικό, να καθίσει, να παλέψει, να βοηθήσει, να την αλλάξει. Αν μπορώ να πείσω με τις πράξεις μου ότι αντί να υπηρετήσουμε την βία, μπορούμε να υπηρετήσουμε αξίες. Ότι πέρα από την εξουσία υπάρχει η αξία, η στάση ζωής, η ανθρωπιά, η συμμετοχή και η δημοκρατία. Τότε θα έχω κάνει την μεγαλύτερη προσφορά στον τόπο στα 30 τόσα χρόνια της πολιτικής μου ζωής. Και θέλω να κατανοήσετε την ειλικρίνεια των προθέσεών. Παιχνίδια δεν παίζω. Το κόστος